Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τη βουλευτήνα και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, κύριε Πρεδεντέρη, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε καλά. Χθες δεν είχαμε επεισόδια. Φαίνεται να πέτυχε πλήρως το σχέδιο τάξης που είχε πει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Και βλέπω τώρα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δεν έπεσε καμία μολότοφ στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ναι. Και αν θέλετε, δικαιώνει και το ίδιο το Πολυτεχνείο αυτή η λογική, έτσι. Ότι κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, αυτή η χώρα μπορεί να τιμά το Πολυτεχνείο με ειρηνική πορεία. Ακριβώς, χωρίς να σπάει την πόλη. Και χωρίς να οι μπαχαλάκηδες να χαλάνε και το συμβολισμό του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Τώρα πέστε μου, εγώ έλεγα προηγουμένως ήταν και λίγο αντιαισθητική όμως αυτή η ανταλλαγή ανακοινώσεων πρωθυπουργού και αρχηγού της αντιπολίτευσης. Γιατί πήγε στην πορεία, γιατί πήγε στο Τσιτζιπά, άντε φάει κανένα σούσι, άντε πιες τσάι. Δεν ξέρω σε καμία χώρα ευρωπαϊκή να γίνει τέτοια ανταλλαγή ανακοινώσεων, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, για οποιοδήποτε. Συμφωνώ, για να είμαι ειλικρινής, συμφωνώ. Αλλά εγώ έχω πρόσεξε κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το πρόσεξε κανένας από εσάς. Η γλώσσα του σώματος του κυρίου Τσίπρα, εχθές, ναι, έβγαζε μια τρομερή αμηχανία. Η προσπάθεια να συνδυάσει το ρόλο του τέος πρωθυπουργού και του διαδηλωτή είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένη. Άρα και αυτό φαινότανε στον τρόπο με τον οποίο κινείται ο κύριος Τσίπρας χθες. Έβλεπες δηλαδή σε όλες τις εικόνες που τουλάχιστον εγώ είδα, εκτός από τις αγκαλιές και τα φιλιά, έβλεπες έναν άνθρωπο αμήχανο. Και είτε και λογικό είναι να είναι αμήχανος. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος κάτσε με τον Τραμπ, ο οποίος ύμνησε τον Τραμπ, ο οποίος έκανε όλα αυτά, ο οποίος άσκησε τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός, για να μην το πω διαφορετικά. Ναι. Να μπορεί να συνδυάσει το ρόλο του διαδηλωτή. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα και νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας αυτή την προσπάθεια χθες, η προσπάθειά του αυτή δεν στέφτηκε με επιτυχία. Και γι' αυτό και έφυγε νωρίτερα. Μου έκανε εντύπωση ότι πήγε μόνο κλαθμόνο Σύνταγμα. Νομίζω είναι... ναι, γι' αυτό και έφυγε νωρίτερα, γιατί θα ήταν λίγο κωμικό να τον δει κανένας έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, δηλαδή μπροστά στην Είναι αυτό, είναι ή φοβήθηκε επεισόδια. Πού φοβήθηκε τίποτα επεισόδια από δοκιμασίε και τέτοια. Το απέφυγε. Έχει την αίσθηση της πραγματικότητας ο κ. Τσίπρας. Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Και σας λέω ότι προσπάθησε να συνδυάσει δύο πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συνδυαστούν. Μάλιστα. Είναι δύο διαφορετικά καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Δεν γίνεται. Τώρα, αποδεικνύεται επίσης πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί αυτό συνέβη χθες, υπήρχε προφανώς πολιτική βούληση να μην γίνουν επεισόδια, δεν γίνονται επεισόδια, έτσι. Ότι είναι θέμα δηλαδή της πολιτείας. Εντάξει, ας μην το λέμε αυτό πάντοτε, αλλά ας πούμε ότι η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη από την αστυνομία. Είχαν ληφθεί και μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Και σήμερα, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση της κυβέρνησης να ξαναδώσει τα εξάρχεια στους κατοίκους του είναι μια προσπάθεια η οποία στο τέλος θα στεφτεί με επιτυχία. Ναι. Είναι μακριά, είναι δύσκολη, αλλά είναι βέβαιο ότι για πρώτη φορά πάλι τα εξάρχεια αποκτούν την εικόνα μιας κανονικής γειτονιάς. Σωστό. Πέστε μου κάτι, να αφήσουμε λίγο τώρα το Πολυτεχνείο πίσω μας, ό,τι έγινε. Χθες να πάμε λίγο στα εξωτερικά που είναι και πιο... είναι και ο κύριος τομέας της αρμοδιότητάς σας. Ήθελα να πω το εξής. Ήταν η συνάντηση Μητσοτάκη-Ζάεφ προχθές στη Θεσσαλονίκη, που υπόθηκε κάτι το οποίο ερμηνεύθηκε πολλαπλά. Είπε ο κύριος Μητσοτάκη στον Ζάεφ ότι εγώ θα σου βάλω πλάτη για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάρω τον Μακρόν και το ένα και το άλλο. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι του είπε θα σου βάλω πλάτη να πάρω τον Μακρόν κλπ. Εφόσον εσύ υλοποιείς πλήρως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ποια εκδοχή είναι η δική σας? Και τα δύο. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης αυτό το οποίο είπε στον κ. Ζάεφ είναι ότι εσύ πρέπει να προχωρήσεις προς όλες αυτές τις δεσμεύσεις τις οποίες έχεις πάρει. Μέσα σε αυτές τις δεσμεύσεις είναι και οι συνεχείς διαπραγματεύσεις για τα μακεδονικά προϊόντα, mm-hmm, για τις εκκρεμότητες οι οποίες έχουν απομείνει από τη συνθήκη των Πρεσπών. Άρα ο κ. Ζάεφ έχει υποχρέωση να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, στα Σκόπια ακούγονται και πολλές διαφορετικές φωνές. Βέβαια, και έχουν εκλογές σε 4 μήνες, 5, που έχουν εκλογές τώρα. Ναι, ναι, είναι εκλογές. Και ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι εγώ που καταλαβαίνω τη λογική του Μακρόν, γιατί πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη εμβάθυνση πριν υπάρξει οποιαδήποτε διεύρυνση, αρνούμε πραγματικά να καταλάβω τη λογική της μη έναρξης των διαπραγματεύσεων.
διότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της ενάρξεως και του τέλους των διαπραγματεύσεων. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι ένα μήνυμα ελπίδας προς τους λαούς αυτούς ότι μακροπρόθεσμα ανήκεται στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα είναι και ο μοναδικός μοχλός πίεσης τον οποίο έχει η Ευρώπη και έχουμε όλοι μας δηλαδή προς αυτούς τους λαούς να προχωρήσουν στις δικές τους εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνουν σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Αυτό που λέτε έχει μία λογική, αλλά και ο Μακρόν λέει κάτι που είναι πολύ σωστό, ότι εδώ έχει καθιερωθεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι χωρίς επιστροφή. Πρέπει δηλαδή να αποσυνδεθούν οι διαπραγματεύσεις από το τέλος των διαπραγματεύσεων και τότε μάλιστα να το κουβεντιάσουν ενδεχομένως. Αλλά ναι, αυτό δεν ότι... είναι ακριβώς έτσι, διότι ο κύριος Μακρόν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είχαμε έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, στην οποία υπάρχουν τα διάφορα στάδια πάγωμα των κεφαλαίων, μία άνοιγμα άλλων κεφαλαίων και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όπλα. Θέλει να τα, να τα πολλαπλασιάσει αυτά τα όπλα, θέλει να προσθέσει κάποια όπλα σε αυτό. Ευχαρίστως, εδώ είμαστε να το κουβεντιάσουμε. Αυτό θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά το μήνυμα. Και, ναι, κύριε Πρεσβυτέρη, αυτό θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Μόνο που ο άνθρωπος είναι μακριά από τα Βαλκάνια. Ναι, αλλά εδώ πέρα μπορεί η Ευρώπη να δεχθεί ότι το Κόσοβο και η Βοσνία, αφήστε τα Σκόπια, και η Αλβανία είναι ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή που πρέπει να μπουν να διαμαρτυρηθούν. Έχουν κατάσταση χώρας κανονικής. Όχι, δεν έχουν, αλλά πρέπει να αποκτήσουν. Ωραία, θα αποκτήσουν και να μπουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Το μόνο όπλο το οποίο διαθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι να τους δώσουμε την ελπίδα και την προοπτική για να μπουν. Ναι. Εάν δεν τους δώσουμε αυτή την ελπίδα και την προοπτική, πρώτον θα πέσουν στις αγκάλες άλλων, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, και δεύτερον θα υπάρξει μαύρη τρύπα στα Βαλκάνια. Εάν θυμάστε καλά, εγώ είχα πει τότε στον κύριο Κοτζιά ότι ένα από τα μεγάλα σου λάθη που έχεις κάνει στη συνθήκη των Πρεσπών είναι η ιστορία της εθνότητας του Μακεδόνα. Και του είχα πει ότι δεν είναι μόνο για μας που είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία. Και γιατί είναι πρόβλημα για την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία? Διότι στο πρώτο κιχ, δηλαδή στο πρώτο στραβοπάτημα, το αλβανικό στοιχείο μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά, αποσχιστικά ή άλλος πώς. Ναι. Αυτός είναι ο φόβος σήμερα. Ο φόβος ο μεγάλος είναι ότι αύριο το πρωί κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε τυχόν αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια. Υπάρχει φόβος γενικότερης αποσταθεροποίησης, και η αποσταθεροποίηση στη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ κακό πράγμα για την Ελλάδα και πάντως είναι εξίσου κακό πράγμα για την Ευρώπη. Άρα δεν είναι τρελοί όλοι οι γείτονες, μα όλοι οι γείτονες, οι οποίοι ενδεχομένως και κόντρα στα συμφέροντά τους τα άμεσα υποστηρίζουν ότι το μέγιστο, το πρώτο συμφέρον είναι η σταθερότητα στα Βαλκάνια, και άρα κύριε Μακρόν δώστε την προοπτική αυτή, διότι αν βγει το ΒΕΜΡΟ κύριε Πρετεντέρη και αν αρχίσουν αυτού του είδους τα τέρτελα στη Βόρεια Μακεδονία, σας διαβεβαιώ ότι το μέλλον δεν θα είναι καλό. Τώρα, για να συνοψίσω λοιπόν, για να συνοψίσουμε λίγο τη θέση σας, είναι ότι τι, ότι πρέπει η Ελλάδα να υποστηρίξει την έναρξη διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας ανεξαρτήτως της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, ή με απαραίτητη προϋπόθεση να εφαρμοστεί η Συμφωνία. Μα εκ των πραγμάτων δεν την αρνείται κανείς αυτή τη στιγμή την εφαρμογή της Συμφωνίας. Όχι, υπάρχει μια διάθεση πιο μαλακής εφαρμογής. Το είπε ο Γερμανός ο πρέσβης. Λέει, καλά, ρε, εντάξει, να εφαρμοστεί, λέει, αλλά να εξαρτάται και πώς θα το βλέπουμε ότι εφαρμόζεται. Δεν είναι έτσι. Ή εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται. Θα το παρακολουθούμε πώς θα εφαρμόζεται. Και θα το επιβάλλουμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Και θα παρακολουθούμε εκ των πραγμάτων, εκ του σύνεγγυ. Και αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΖΑΡ. Και το κατάλαβε και πάρα πολύ καλά ο ΖΑΡ. Πολύ ωραία. Γιατί μεταξύ μας τώρα καταλαβαίνόμαστε μια χαρά στο τι λέμε. Όχι, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι οι Γερμανοί είπαν να κάνουν εκτόσεις λιγάκι εκεί πέρα. Ξαναλέω, έχω και τις δηλώσεις του Υπουργείου. Δεν θα κάνουν εκτόσεις στη Γερμανία, κύριε Πρεσβυτέρη. Σωστό. Εντάξει, είπε εκτόσεις εμείς σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει δεν μπορούμε να κάνουμε. Και δεν πρέπει και να κάνουμε. Διότι σε απάντηση σε αυτούς οι οποίοι λένε, μα καλά τώρα παιδιά, εσείς τόσο καιρό λέγατε ότι είναι κακή η Συμφωνία των Πρεσπών, τώρα θέλετε την εφαρμογή της. Η απάντησή μου, την έχω δώσει τρεις φορές, θα τη δώσω και σε εσάς μία τέταρτη, είναι ότι δεν μπορώ να γυρίσω το ρολόι πίσω.
Εάν μπορούσα να γυρίσω το ρολόι πίσω και να έχει τη ελληνική διπλωματία το όπλο του Βουκουρεστίου, ναι, ευχαρίστως να το γύριζα. Αλλά δεν γίνεται. Για να διαπραγματευτώ μια καλύτερη συμφωνία. Όταν όμως αυτό το διπλωματικό όπλο το έχω χάσει, μου μένουν μόνο αυτά τα ελάχιστα όπλα τα οποία η συμφωνία επέτρεψε. Τα ελάχιστα όπλα είναι όπλα τα οποία τα έχω μόνο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, κυρία Μπακογιάννη. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις.